Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Web Next. Στο σημερινό επεισόδιο θα μοιραστούμε μαζί σας 6 tips που θα σας βοηθήσουν να εκτοξεύσετε την απήχηση των βίντεο που δημιουργείτε για τα social media της επιχείρησής σας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία video content είναι εξαιρετικά σημαντική για την προώθηση ενός brand, καθώς τα βίντεο τραβούν πιο εύκολα την προσοχή ενός χρήστη, έχουν μεγαλύτερη απήχηση από μια στατική εικόνα και σίγουρα δεν θέλετε η επιχείρησή σας να μείνει πίσω σε αυτή την τάση της εποχής. Ακόμη και αν έχετε ελάχιστη εμπειρία στη δημιουργία βίντεο για τα social media, υπάρχουν μερικά εύκολα μυστικά για να πετύχετε ακόμη περισσότερες προβολές. Το πρώτο και πιο σημαντικό tip είναι να κάνετε έρευνα πριν ξεκινήσετε να καταγράφετε με την κάμερά σας. Το να δημιουργεί μια επιχείρηση video content χωρίς κανένα ουσιαστικό νόημα δεν είναι η καλύτερη τακτική που θα μπορούσε να ακολουθήσει. Ενώ η Google είναι η νούμερο 1 μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, γνωρίζατε ότι τη δεύτερη θέση την κατέχει επίσημα το YouTube. Το YouTube λοιπόν είναι μια μηχανή αναζήτησης. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργείτε βίντεο τα οποία ο κόσμος αναζητά. Ένα εργαλείο που θα σας φανεί χρήσιμο στις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες είναι το Keywords Everywhere. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε στο browser σας. Αυτό θα σας δώσει τα προτινόμενα δημοφιλέστερα αποτελέσματα για τον όρο που αναζητάτε, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες όπως τον αριθμό αναζητήσεων του κάθε τίτλου ανά μήνα. Αυτή η πληροφορία θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για να αποφασίσετε ποιο θα είναι το περιεχόμενο για το επόμενο βίντεό σας. Ένα επόμενο tip που θα σας φανεί χρήσιμο είναι η μελέτη για το πού πρέπει να δημοσιεύετε τα βίντεό σας. Η τακτική που ακολουθεί ο περισσότερος κόσμος είναι να ανεβάζει τα βίντεό του μόνο στο YouTube. Αυτό όμως που πρέπει να κάνετε είναι να τα δημοσιεύετε σε όλες τις πλατφόρμες της επιχείρησής σας, όπως στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn ή σε όποια άλλη πλατφόρμα έχετε ενεργή παρουσία. Αν το ανεβάσετε μόνο σε μία από αυτές, τότε χάνετε την πιθανή προσοχή που μπορείτε να έχετε από τους πελάτες σας. Ένα δεύτερο λάθος που γίνεται συχνά από τις επιχειρήσεις είναι η προσπάθειά τους να μεταφέρουν τους χρήστες τους από το ένα κοινωνικό δίκτυο στο άλλο, θεωρώντας ότι όλες οι πωλήσεις τους προέρχονται μόνο από ένα κανάλι. Για παράδειγμα, προσπαθούν να παροτρύνουν τον κόσμο που βρίσκεται στο Facebook να μεταβεί στο Instagram για να δει τα βίντεο και το περιεχόμενό τους. Αυτό είναι λάθος, γιατί ενώ βλέπουν που βρίσκεται το ενδιαφέρον και η προσοχή των χρηστών τους, ευθύς αμέσως τους ζητούν να αποχωριστούν την πλατφόρμα που ξέρουν και αγαπούν, προκειμένου να πάνε σε μία πλατφόρμα που ίσως δεν χρησιμοποιούν καν. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια στα intros και outros των βίντεό σας, αναλόγως στις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε το Instagram ως κύρια πλατφόρμα επικοινωνίας με τους πελάτες σας και είστε ένα κατάστημα καφέ, το πιο πιθανό είναι να ανεβάζετε βίντεο με ευχάριστο και φιλικό περιεχόμενο. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο για το LinkedIn, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και να διαφοροποιήσετε το intro σας. Το τρίτο και πολύ δημοφιλές tip είναι η γνωστή χρήση tags και hashtags. Άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σημαντικό να προσθέτουμε tags στο YouTube και hashtags στο Twitter, το Facebook και το Instagram. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ σημαντικά για το περιεχόμενό σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησής σας, αφού οι χρήστες των social media τείνουν να ακολουθούν ή να κάνουν αναζητήσεις με hashtags για να βρουν περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει. Ένα τέταρτο tip που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την απήχηση των βίντεό σας είναι να χρησιμοποιείτε υπότιτλους. Γνωρίζατε ότι το 2018 το 85% των ανθρώπων που έβλεπαν βίντεο στο Facebook τα έβλεπαν με απενεργοποιημένο ήχο? Εάν ανεβάζετε βίντεο και δεν προσθέτετε υπότιτλους, είναι πολύ πιθανό να χάνετε σημαντικό αριθμό προβολών. Το YouTube έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει αυτόματα υπότιτλους στα βίντεο, τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε και έπειτα να ανεβάσετε στο Facebook, κάτι το οποίο θα σας γλιτώσει πολύ χρόνο. Τι γίνεται όμως αν έχετε ένα βίντεο που δεν έχει voiceover? Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να προσθέσετε υπότιτλους με την προσφορά σας ή το brand της εταιρείας σας στα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του βίντεο για να τραβήξετε την προσοχή του χρήστη. Το επόμενο σημαντικό tip είναι να βελτιώσετε τα thumbnail σας. Σίγουρα θα έχετε ακούσει το ρητό που λέει «Μη κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του». Άλλωστε, το εξώφυλλο είναι αυτό που πουλάει ένα βιβλίο και είναι γεγονός ότι πολλά αξιόλογα βιβλία δεν έχουν πουληθεί λόγω του εξωφύλλου τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το thumbnail. Αν είναι καλό, τότε ο κόσμος θα κάνει κλικ στο δικό σας βίντεο αντί των υπολείπων που έχουν ένα μέτριο thumbnail. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξετε στη δημιουργία του είναι η φωτογραφία. Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα, όπως χαρά, φόβο ή ενθουσιασμό, παρά μια απλή φωτογραφία που δεν βγάζει κανένα απολύτως συνέστημα.
Το δεύτερο που πρέπει να προσέξετε είναι το πόσο μεγάλο θα είναι το κείμενο που βρίσκεται πάνω στη φωτογραφία. Αυτό το κείμενο θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό με τον τίτλο του βίντεο και ταυτόχρονα να μην είναι πολύ μεγάλο για να διαβάζεται εύκολα και από τα κινητά. Το έκτο και σημαντικό tip που θα μοιραστούμε μαζί σας σήμερα είναι να δημιουργείτε βίντεο που προορίζονται για προσωπικά μηνύματα στο inbox του δυνητικού σας πελάτη. Εάν για παράδειγμα είστε B2B εταιρεία και κάποιος χρήστης γράψει ένα σχόλιο που δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες σας, μια πολύ καλή τεχνική είναι να καταγράψετε ένα βίντεο με τη selfie κάμερά σας, όπου τον ευχαριστείτε και του αναφέρετε μερικά λόγια για τις υπηρεσίες σας μέσω ενός προσωπικού μηνύματος. Έτσι φαίνεται πολύ προσωποποιημένη η απάντησή σας και είναι πιο πολλές οι πιθανότητες να απαντήσει, γιατί νιώθει υποχρέωση να το κάνει από τη στιγμή που τον έχετε προσεγγίσει τόσο προσωπικά. Θέλετε ακόμη περισσότερα? Μπείτε στο www.netplan.gr και ανακαλύψτε βίντεο content που θα σας βοηθήσει στο digital marketing της επιχείρησής σας. Εάν πάλι αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για να απογειώσετε την ποιότητα του περιεχομένου σας στα social media, η NetPlanet, ως πιστοποιημένη Premier Google Partner, διαθέτει όλα τα εξειδικευμένα τμήματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Μέχρι το επόμενο WebNext, να είστε όλοι καλά!